Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Ναργιλέ. Είμαι ο Δημήτρης και σας καλωσορίζω στο Sisa Lounge TV. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα σας παρουσιάσουμε ένα ναργιλέ της εταιρείας Mamai Custom. Συγκεκριμένα το μοντέλο Aqua Print. Εδώ βλέπουμε το κουτί του ναργιλέ. Ένα απλό κουτί. Που περιέχει μέσα το ναργιλέ. Ας δούμε τώρα τα μέρη του ναργιλέ που έχει μέσα το κουτί μας. Ο ναργιλές που είναι εδώ. Το επιστόμιό του. Και το πιατάκι. Το πιατάκι βλέπουμε έχει ένα σχέδιο με μια γάτα που γράφει μπελίσιμο. Το κάθε πιατάκι είναι διαφορετικό στην εταιρεία My Custom, δεν έχουν όλα το ίδιο σχέδιο. Οπότε κάποιοι άλλοι ναργιλέδες βγαίνουν με διαφορετικά σχέδια, δεν είναι το ίδιο. Ας πάρουμε τώρα το κουτί από κάτω, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Και ας πούμε λίγα πράγματα τώρα για τον ναργιλέ. Ναργιλές είναι αυτός εδώ. Βλέπουμε η βαφή έχει γίνει με Aqua Print. Άμα προσέξετε, το χρώμα είναι μοναδικό, δεν βγαίνει κανένα σχέδιο της εταιρείας Mamai Custom ίδιο. Είναι χειροποίητος ναργιλές, ανοξείδωτο ατσάλι εσωτερικό για να μην σκουριάζει. Και το χρώμα όπως βλέπουμε είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε ναργιλέ. Υποδοχή για το λάστιχο εδώ πέρα. Βαλβίδα εξαερισμού. Βγαίνει το πάνω κομμάτι άμα θελήσουμε να βγάλουμε την μπύλια να την καθαρίσουμε ή το οτιδήποτε άλλο να την αλλάξουμε. Αυτή είναι η μπύλια του. Θα τη βάλουμε μέσα, δεν τη χρειαζόμαστε. Το λογότυπο της εταιρείας υπάρχει και στη βαλβίδα εξαερισμού, με συγχωρείτε, εδώ πέρα, στο έξω μέρος. Και εδώ πέρα είναι υποδοχή για το επιστόμιο που μπορούμε να το βάλουμε όταν δεν το χρησιμοποιούμε ή όταν έχουμε σταματήσει το κάπνισμά μας. Το επιστόμιο είναι αυτό εδώ. Η εταιρεία παλιά έβγαζε επιστόμια ένα ολόκληρο κομμάτι μόνο του. Πλέον έχει κάνει ένα upgrade σε αυτό το μέρος και βλέπουμε έχει ξεχωριστό κομμάτι. Το τελικό κομμάτι είναι διαφορετικό. Επίσης έχει την ονομασία της εταιρείας Mamai Custom εδώ πέρα και το λογότυπό τους. Το πιατάκι το είπαμε. Πριν γι' αυτό. Η εταιρεία Mamai Custom ξεκίνησε την παραγωγή, ιδρύθηκε στη Ρωσία με χειροποίητους ναργιλέδες και είμαστε περήφανοι που ήμασταν από τους πρώτους πελάτες της εταιρείας Mamai Custom. Είχαμε τα πρώτα μοντέλα, σχεδόν τα πρώτα μοντέλα τα είχαμε πάρει στη Sisa Lounge εμείς. Ήταν διαφορετικά βέβαια. Γι' αυτό τα έχουμε καταργήσει και εμείς και περιμένουμε τα καινούρια μοντέλα, τα οποία θα μπορέσετε να τα καπνίσετε, να τα απολαύσετε στα διάφορα σημεία που συνεργαζόμαστε. Ας πάμε τώρα στο βάζο. Η εταιρεία Mamai Custom δεν βγαίνει με κάποιο συγκεκριμένο βάζο. Βγαίνει πάντα με διαφορετικό. Στην ουσία δεν πάει σετάκι με βάζο ναργιλές. Το συγκεκριμένο τον έχουμε πάρει με αυτό εδώ το μεγάλο βάζο. Που είναι ό,τι πρέπει για έναν μεγάλο ναργιλέ σαν το Mamai Custom. Βλέπουμε ο ναργιλές είναι ψηλός, δεν είναι σαν το Matpeer που δείξαμε στο προηγούμενο επεισόδιο που ήταν πιο μικρός. Οπότε αυτός έχει μεγαλύτερο ύψος. Το diffuser, ξέχασα να σας πω, είναι χαμηλά εδώ πέρα. Αφαιρείται κιόλας για όσους δεν θέλουν να καπνίσουν με diffuser, για όσους θέλουν πιο έντονο κάπνισμα, να ακούνε και τον ήχο καλά. Εμείς σήμερα θα καπνίσουμε με τον diffuser, βέβαια. Οπότε το αφήνω. Τώρα ήρθε η ώρα να το καπνίσουμε, να δούμε εντυπώσεις, το κάπνισμά του, το τράβηγμα, γενικά πώς καπνίζεται αυτός ο ναργιλές.
Και τώρα είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε τον αργυλέ στο βάζο ένα-ένα τα κομμάτια για να δούμε πώς τοποθετούνται σωστά και το καπνισμά του. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν βάζουμε τον αργυλέ μέσα. Καλό είναι να μην, ακουμπάει, να μην χτυπάει ο ιστορικός σωλήνας στο βάζο, γιατί υπάρχει περίπτωση να σπάσει η γυάλασσα στο βάζο. Για οποιοδήποτε αργυλέ, δεν έχει σχέση μόνο με το μαμάι, οποιοδήποτε αργυλέ είναι έτσι. Το πιατάκι του. Κουμπώνει απευθείας. Το λαστιχάκι για το πάνω μέρος. Εδώ έχω ετοιμάσει εγώ το πύλινό μου. Είναι έτοιμο με τη γεύση. Επίσης, ο ναργιλές της μαμάι custom δεν έρχεται μαζί με λάστιχο. Οπότε το λάστιχο θα χρειαστεί να το αγοράσετε έξτρα. Το λάστιχο βέβαια που χρησιμοποιώ εγώ είναι soft touch. Το βάλαμε στην υποδοχή. Τώρα το βάλουμε και στο επιστόμιό μας. Είναι έτοιμο. Ο ναργιλές έχει ένα πλούσιο τράβηγμα, πολύ έντονο κάπνισμα. Δεν έχει σχέση με το ματπιρ που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, έχει πιο έντονο κάπνισμα. Ο ματπιρ έρχεται πιο ελαφριά σε σχέση με το μαμάι, κάνει πιο ελαφρύ κάπνισμα. Αυτό έχει ένα έντονο τράβηγμα του καπνού. Το αποτέλεσμά μου είναι πάρα πολύ καλό. Ένας πολύ καλός ναργιλές. Όπως βλέπετε και στο τράβημά του, δεν κάνει θόρυβο. Εντάξει, έχουμε και το diffuser στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά βλέπουμε δεν κάνει πολύ θόρυβο. Εντυπωσιακός ναργιλές, το χρώμα του, το όλο. Μόνο που είναι χειροποίητο μας λέει πολλά. Βλέπουμε η βαλβίδα εξαρισμού με τη μία αδειάζει γυάλα. Δεν υπάρχει ίχνος καπνού που παραμένει μέσα στη γυάλα σε περίπτωση που θέλουμε να το ξεφυσήξουμε. Ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή αγοράς, μια πολύ καλή αγορά, μια καλή επένδυση για έναν αρκετά καλό premium βασικά ναργιλέ. Ανοξείδω το ατσάλι, δεν υπάρχει φόβος να σκουριάσει ή να... γιατί ακόμα η σκουριά μπορεί να μας φαίνεται μας κάτι απλό, αλλά είναι πολύ κακό για την υγεία μας άμα πιάσει σκουριά στις αργυλές. Αν πιάσει σκουριά, με τη μία πρέπει να τον αντικαταστήσετε, γιατί σκεφτείτε ότι αυτό το εισπνέουμε μέσα μας. Ακόμα και τα λίγα κομμάτια σκουριάς. Αυτό ήταν ο ναργιλές της εταιρείας Mamai Custom. Αυτό που σας έλεγα πριν, η προδοχή για το επιστόμιο είναι αυτό εδώ, που μπορούμε να το αφήνουμε έτσι, σε περίπτωση που τελειώσαμε τον ναργιλέ μας και θέλουμε να το αφήσουμε έτσι κάπως να κάθεται όμορφα. Αυτά για το σημερινό μας επεισόδιο. Αναλύσαμε, είδαμε το ναργιλέ της εταιρείας Mamai Custom. Οι εντυπώσεις οι δικές μου προσωπικές είναι πάρα πολύ καλές ναργιλές. Πιο έντονο κάπνισμα από ό,τι στο προηγούμενο επεισόδιο. Αλλά και το ματπιρ είναι τελείως διαφορετικό κάπνισμα, είναι τελείως διαφορετικοί ναργιλέδες. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι πολύ καλός ναργιλές, το ξαναλέω.
Το Ναργίλα μπορείτε να το προμηθευτείτε επίσης και αυτόν από την εταιρεία Sisa Lounge στην Ελλάδα και Κύπρο. Και νομίζω ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι όποιοι κάνουν αυτή την αγορά. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κάντε subscribe, έτσι ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Ναργιλέ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.